μας τον κύριο Κουρουπλή, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον κύριο Μπαράχα, τον Υπουργό Εξωτερικών. Πρόκειται να κάνουμε από κοινού μια εξαγγελία ενός προγράμματος το οποίο θα κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή και των εκπαιδευτικών αλλά γενικότερα των πολιτών. Όσο για τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, του MySchool, με το γενικότερο πληροφοριακό σύστημα του δημοτολογίου της χώρας, που θα επιτρέψει να υπάρξει εξορρόμηση χρόνου και κόστους. Πρέπει να σας πω ότι αν αυτό το σύστημα δεν είχε εφαρμοστεί, για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο, θα είχαμε γλιτώσει την διαδικασία για την έκδοση 350.000 πιστοποιητικών διαγραφές και μεταβολές στο σχολικό σύστημα. Θα μπορούσαμε να δούμε πολλά στοιχεία, θα σας πούμε. Για παράδειγμα, κάθε έτος για τις εγγραφές στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά απαιτούνται περίπου 250.000 πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε 40.000 εργάτο ώρες ή σε 5.714 εργατοημέρες. Επίσης, θα μπορούσε κανένας να λάβει υπόψη ότι έχουμε και έξοδα από τις εκτυπώσεις, από τα φάξ, από τα τηλέφωνα και βεβαίως το σημαντικότερο, το οποίο μπορεί να μην έχει οικονομική άμεση αποτίμηση, αλλά αφορά τη ζωή των πολιτών, είναι η απώλεια χρόνου, η ταλαιπωρία και ό,τι συνεπάγεται στο θέμα του κόστους αυτή η ταλαιπωρία. Συνεπώς, με τη διασύνδεση που ανέφερα νωρίτερα ανάμεσα στο MySchool και το Δημοτολόγιο, διευκολύνονται οι οικογένειες να μην χάνουν ώρες, να μην ταλαιπωρούνται, να μην επιβαρύνονται οικονομικά και στο πνεύμα της δήλωσης του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια απλοποίηση πολλών διοικητικών παύλα γραφειοκρατικών πράξεων με το ηλεκτρονικό σύστημα. Κατά δεύτερο λόγο, επιτυγχάνεται και σημαντική δημοσιονομική ωφέλεια. Μεγάλος αριθμός εργατορών είναι πλέον περιττός και πολλοί υπάλληλοι θα μπορούν να στραφούν απερίσπαστοι σε πιο δημιουργικό ρόλο. Και τέλος, το σύνολο της κρατικής μηχανής παίρνει μία ακόμη ανάσα από το ασφυκτικό κλίμα και τις λειτουργίες των γραφειοκρατικών βαρών, με αποτέλεσμα να καθίσετε πιο ευέλικτοι και πιο αποτελεσματικοί. Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Κουρουπλή και στον κύριο Μπαλάφα, θα ήθελα να σας πω ότι το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με την Δημόσια Διοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών, μελετά και άλλους τρόπους εξοικονόμησης χρόνου και κόστους, προκειμένου να λειτουργούν τα σχολεία απερίσπαστα από την γραφειοκρατική ταλαιπωρία. Ένα θέμα που αυτές τις μέρες συζητούμε και ελπίζουμε το Σεπτέμβριο να έχουμε μια συγκεκριμένη απάντηση, είναι το θέμα της καταγραφής των απουσιών και της ειδοποίησης των οικογενειών για τις απουσίες των παιδιών. Είναι ένα θέμα το οποίο απορροφά πολλές ώρες από προσωπικό, από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στο σχολείο μέσα και δεν είναι δυνατόν να τις επιβαρύνουμε και με καθήκοντα μιας γραμματιακής υποστήριξης, τόσο θα έλεγα ένα εξόθωμα γραφειοκρατικά. Θα σκεφτούμε, είμαστε κοντά σε μια λύση πιο αυτόματης ειδοποίησης για το θέμα των απουσιών. Ο κ. Κουρουπλής έχει το λόγο. Ευχαριστώ τον Υπουργό. Εγώ θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι μια μεγάλη ικανοποίηση, γιατί μπορεί να μην θεωρηθεί πολύ μεγάλο το πρώτο βήμα, αλλά επιτέλους σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το κλίμα το μίζερο της καθημερινότητας, που όλο τα αρνητικά ακούγονται, ξεκινάει να υλοποιείται ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε εδώ και 15 χρόνια και για το οποίο ξοδεύτηκαν 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σήμερα λοιπόν εδώ έχουμε ανθρώπους του δημοσίου που τόσο βάλετε στις μέρες μας, που έχουν πάρει απάνω τους
αυτή τη δουλειά και την δουλεύουν χωρίς να υπάρχουν εξωτερικοί συνεργάτες. Είναι εδώ από το δικό μας Υπουργείο ο κύριος Μιχαλόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είναι ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Μαραγκός, στελέχη που πραγματικά δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος που... Ωραία. Λοιπόν, είναι λοιπόν εδώ άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και έχουν προχωρήσει συστηματικά, διότι όλοι οι 280 περίπου μικρές και μεγάλες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου, για να μπορέσουν να διασυνδεθούν, διότι μέχρι σήμερα τα προγράμματα ήταν κάθετα και όχι οριζόντια, λοιπόν, θα πρέπει να διασυνδεθούν με το Δημοτολόγιο. Εμείς ήδη αυτόν τον καιρό δουλεύουμε επισταμμένως την εκαθάριση του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου, έχουμε ψηφίσει σχετικές διατάξεις, προωθούμε και καινούργιες, ώστε πραγματικά ολοκληρώνοντας και το Μητρό Πολιτών μέχρι τον Οκτώβριο, πλέον η χώρα σε πολύ λίγο χρόνο θα μπορεί να απαλλαγεί από εκατομμύρια εργατόρες και εκατομμύρια βεβαιώσεις και έγγραφα, διότι υπολογίζεται ότι ολοκληρώνοντας αυτό το σύστημα θα μπορέσουμε πάνω από 11 εκατομμύρια έγχαρτες πληροφορίες να καταργηθούν, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, και οίκοθεν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Να απαλλαγεί δηλαδή το δημόσιο και από εκατομμύρια κόστους εργατορών και πάρα πολλά χρήματα για το χαρτί που καταναλώνεται, και πλέον όλη αυτή η διαδικασία να είναι μια πληροφορία που θα διακινείται μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με αυτήν την διαδικασία προχωρούμε αποφασιστικά στο να απελευθερώσουμε σε μεγάλο ποσοστό το δημόσιο από τη γραφειοκρατία. Και παράλληλα, όπως ξέρετε και θα έχετε ακούσει, αυτή την εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, θα ξεκινήσει και η Επιτροπή Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας, η Εθνική Επιτροπή, που πολυνομία και γραφειοκρατία αποτελούν τις σιαμαίες αδερφές που βασανίζουν και πνίγουν κάθε προσπάθεια δημιουργική στο δημόσιο. Θα σας πει και δύο λόγια ο κύριος Μπαλάφας, απλώς θέλω να σας πω ότι είναι εδώ οι άνθρωποι που μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις, που να έχουν, αν θέλετε, και μια περισσότερη λεπτομέρεια από αυτά που είπαμε και εγώ και ο Υπουργός, ο κύριος Φίλης, για να έχετε έτσι καταλάβει ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Δεν είναι μία ανακοίνωση για να την κάνουμε. Είναι ένα ξεκίνημα. Αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν έχετε απεργία, θα έχουμε την ίδια ανακοίνωση με το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα έχει αύριο απεργία. Άρα θα πάει την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, για να μπορέσουμε, για να δείτε ότι πλέον αυτή η προσπάθεια ξεκινάει αποφασιστικά και θα έχει συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε Μπαλάφα. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό. Όπως είπε και ο ίδιος, στη συνέχεια θα έχουμε εκεί μια προβολή πιο συγκεκριμένη της δράσης την οποία εξαγγέλουμε και που θα εφαρμοστεί από φέτος στα σχολεία με τη συνεργασία του My School και του Εθνικού Δημοτολογίου. Λέω στη συνέχεια, θα δείξουμε εκεί στις διαφάνειες στοιχεία από τη δράση που σήμερα συζητούμε ανάμεσα στο My School και το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα, ένα έργο εθνικής αμβέλειας. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχαλόπουλος, θα μιλήσει αμέσως μετά. Ο κύριος Μπαλάρος έχει το λόγο. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε και με αυτή την έννοια, θα έλεγα, να ενημερώσουμε και τον κόσμο, τους τηλεθεατές σας, τους ακροατές σας, τους αναγνώστες σας, τον ελληνικό λαό τελικά, τους πολίτες αυτής της χώρας, ότι γίνεται ένα σημαντικό, μικρό, πρώτο, αλλά σημαντικό βήμα σε μια κατεύθυνση χτυπήματος μιας μεγάλης γάγκρενας που λέγεται γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία. Ταλαιπωρία, και μέσα από αυτό το μικρό έστω βήμα, πρώτο επαναλαμβάνω, θα μας κρίνετε και θα δείτε ότι θα υπάρξουν
συντεταγμένα και επόμενα βήματα και μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, μπορεί να απελευθερωθεί μια δημιουργικότητα είτε στο επίπεδο του υπαλληλικού προσωπικού, είτε και στο επίπεδο των πολιτών, που καταναλώνεται σε μεγάλο βαθμό, σε κάποιο βαθμό, σε ένα βαθμό, καταναλώνεται σε μη δημιουργικές απασχολήσεις επί δεκαετίες τουλάχιστον. Αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Μιχαλόπουλο, θέλετε να πείτε κάτι? Νομίζω να περάσουμε στην παρουσίαση, κύριε Υπουργέ. Κάντε εσείς. Όχι, θα την κάνει ο κύριος Κοντογιώργης. Κύριε Κοντογιώργης, ευχαριστώ. Κύριε Κοντογιώργης, το λόγο. Κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση σε αυτό που λέμε επιστοποιητικά. Η δημόσια διοίκηση από τις αρχές της λειτουργίας της στην Ελλάδα συνήθισε να δουλεύει με επιστοποιητικά, ως ιδέα και πρακτική, και δούλεψε πολύ καλά στο ξεκίνημα της δημόσιας διοίκησης και μεταφέρονταν χαρτιά με φακέλους. Αργότερα, γύρω στα δεκαετία του 90, αυτά τα έγγραφα, τα χειρόγραφα ψηφιοποιήθηκαν, αλλά πάντα συνέχισε να βασιλεύει το χαρτί και να υπάρχουν πάντα τα πιστοποιητικά, τα οποία θα διακινούσε ο ίδιος ο πολίτης. Εξού και η φράση του λαού «Χαρτοβασίλειο». Ακριβώς. Η δημόσια διοίκηση μέχρι σήμερα δεν σε έναν αριθμό διαδικασιών την προσκόμιση πιστοποιητικών από τον ίδιο τον πολίτη. Η βασική διαδικασία που αλλάζει και απλοποιείται στην πράξη είναι καταρχήν η εγγραφή των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μιλάμε για τα παιδιά που θα εγγραφούν στο προνήπιο, στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού. Μέχρι σήμερα λοιπόν ο γονέας ήταν υποχρεωμένος κατά την εγγραφή του παιδιού του στο σχολείο να προσκομίσει ένα πιστοποιητικό γέννησης, αναγνωριστικό με αποτέλεσμα να υπάρχουν κίνδυνοι εκτός από λάθη να υπάρχουν και πιθανές διπλοεγγραφές. Και όταν μιλάμε για πιστοποιητικά γέννησης, να δούμε λίγο κάποιους αριθμούς. Το σύνολο των μαθητών στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι περίπου 1,4 εκατομμύρια. Ο αριθμός που εγγράφεται πλέον στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό είναι της τάξης των 100.000 ανά έτος. Για αυτά τα παιδιά που εγγράφονται στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο και στο προνήπιο, απαιτούνταν η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης. Εκτός από αυτό όμως, ζητούνται και πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, οποτεδήποτε χρειάζεται να ταυτοποιηθούν από το σχολείο τα στοιχεία του κηδεμόνα και κυρίως αυτό γίνεται στην απόδοση τίτλων, δηλαδή γίνεται στην 6η Δημοτικού, στην 3η Γυμνασίου και στην 3η Λυκείου. Επομένως, για το σύνολο των 1,4 εκατομμύρια μαθητών, κάποια στιγμή θα ζητηθεί από το γονέα ένα πιστοποιητικό είτε γέννηση είτε οικογενειακής κατάστασης. Αυτή είναι η διαδικασία που υπάρχει μέχρι σήμερα. Από το προσεχή καλοκαίρι και τις νέες εγγραφές στα σχολεία, αλλά και στις νέες αποδόσεις τίτλων που είναι στο τέλος αυτού του σχολικού έτους, η διαδικασία αλλάζει και καταργούνται τα πιστοποιητικά. Για να επιτευχθεί αυτή η κατάργηση, η διαλειτουργικότητα, που είναι μια έννοια που ακούγεται πολλές φορές στη δημόσια διοίκηση, γίνεται πράξη στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχουν δύο πληροφοριακά συστήματα, το Εθνικό Δημοτολόγιο, όπου συγκεντρώνει στοιχεία από όλα τα δημοτολόγια των Δήμων της χώρας, και το πληροφοριακό σύστημα MySchool, που είναι συνδεδεμένο μόνο τα σχολεία και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και έχει τα στοιχεία των μαθητών, διασυνδέονται και ανταλλάσσουν πλέον πληροφορία και όχι έγγραφο. Έχει ήδη εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση από τις 12 Δευτέρου του 2006, που το σημαντικότερο μεταξύ άλλων που λέει είναι ότι πλέον με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας αυτής της διασύνδεσης αναζητούνται οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκβεβαίωση των διαδικασιών μέσα από το πληροφοριακό σύστημα MySchool, το οποίο έχει διασυνδεθεί με το Εθνικό Δημοτολόγιο, και δεν επιτρέπεται πλέον οι εκπαιδευτικοί να ζητούν από τους πολίτες να προβαίνουν στην προσκόμιση δικαιολογητικών τα οποία περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιέχονται στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Επομένως λοιπόν, η διαδικασία, ενώ πριν ο γονέας προσκόμιζε πιστοποιητικό γέννηση οικογενειακής κατάστασης, πλέον αυτό καταργείται. Ζητούσε πιστοποιητικά από τους γονείς, αλλά πάλι αυτό θα έγινε αναζήτηση σαν διαδικασία, απαιτούσε κάποιο χρόνο και από τον εκπαιδευτικό και από τον υπάλληλο του Δήμου, για να φτάσει το πιστοποιητικό τελικά από το Δήμο στο σχολείο
και εκτός από το χρόνο και κάποιο σχετικό κόστος. Εκτυπώσεις, αποστολή, φαξ κτλ. Πληθεί στη χώρα. Πάνω κάτω, αυτή είναι η δράση που όπως είπαμε θα αρχίσει να παίζει από το προσεχές καλοκαίρι. Αν θέλετε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις, είναι εδώ ο κύριος Παπαϊωάννου που είναι από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Διόφατος που έχει αναπτύξει το σύστημα για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και ο κύριος Μαραγκός που είναι ο διευθυντής του Εθνικού Δημοτολογίου. Είμαστε στη διάθεσή σας. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, θα απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Μια διευκρίνηση μόνο. Όλη αυτή η δράση, δηλαδή οι εγγραφές του σχολικού έτους 2016-2017 θα γίνει το ένα σύστημα. Άρα μια διευκρίνηση. Θα αφορά και τα ιδιωτικά σχολεία ή μόνο τα δημόσια. Αυτή τη στιγμή το σύστημα My School υποχρεωτικά είναι μόνο τα δημόσια σχολεία. Από το Σεπτέμβριο σχεδιάζουμε την υποχρεωτική καταχώρηση και τα ιδιωτικά. Αν μου επιτρέπετε μόνο μια παρατήρηση επιπλέον, επειδή μίλησαν και οι υπουργοί για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν σημαίνει ψηφιοποίηση των υπάρχουσων διαδικασιών. Γιατί μέχρι σήμερα στη χώρα αυτό γίνεται. Έχουμε τον πολίτη στη μέση και εκεί που τον στέλναμε σε ένα δημόσιο φορέα να παίρνει ένα πιστοποιητικό, αυτό που κάνουμε μέχρι σήμερα το δίνουμε ηλεκτρονικά. Παραμένει πάλι ο πολίτη όμω χρειάζεται να πάει από τον ένα δημόσιο φορέα στον άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο πολίτη φεύγει από τη μέση. Η δημόσια διοίκηση διαλειτουργεί και ανταλλάσσει την πληροφορία χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να κάνει τίποτα. Και αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή τη δράση. Εγώ θα ήθελα και ο κύριος Μανακός να πει δύο λόγια για τη διαλειτουργικότητα, για την αξία και το στόχο όλης αυτής της διαδικασίας και του Μητρώου. Είναι ένα έργο με το οποίο θα υπάρχει συγκροτημένη βάση δεδομένων με τα στοιχεία των Ελλήνων πολιτών από το Εθνικό Λεξιαρχείο και από το Εθνικό Δημοτολόγιο. Εκείνο που θέλω να πω για τη δράση αυτή και θα επεκταθώ, κύριε Υπουργέ, και στα επόμενα που μου ζητήσατε, είναι ότι πρώτον, ωφελείται πάρα πολύ ο πολίτης. Είναι μεγάλη το ωφέλη, καταλαβαίνουμε όλοι, για την ταλαιπωρία που υφίσταται. Δεύτερον, ωφελούνται πάρα πολύ οι εκπαιδευτικοί. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, οι οποίοι θα καταχωρούσαν τα στοιχεία και θα κάνουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες πλέον σταματάνε και επομένως θα έχουν περισσότερο χρόνο για το εκπαιδευτικό τους καθήκον. Και τρίτον, ωφελούνται και οι υπάλληλοι των Δήμων, οι οποίοι θα σταματήσουν να εκδίδουν πιστοποιητικά και θα ασχοληθούν με άλλες εργασίες σε σχέση με την εκαθάριση των δημοτολογίων κτλ. Που πρέπει να κάνουν. Τώρα, αυτή είναι μια πρώτη δράση, είπαμε, που ανακοινώνει το Υπουργείο Εσωτερικών στο νέο πλαίσιο του Μητρώου Πολιτών, να θα ακολουθήσουν κι άλλες. Το Μητρώου Πολιτών είναι ένα έργο το οποίο για μετά από λίγο καιρό η Ελλάδα θα έχει πλέον ένα συγκροτημένο σύστημα με στοιχεία των Ελλήνων πολιτών, έτσι ώστε όλες οι βάσεις του δημοσίου, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, θα μπορούν να διασυνδεθούν μαζί του και να αποτελέσει τον τροχονόμο της διακίνησης της πληροφορίας. Όλα τα μητρώα, τα δημόσια μητρώα, τα οποία έχουν συσταθεί και δουλεύουν με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων, τα οποία φτιάχτηκαν τη δεκαετία του 80 και του 90, χρησιμοποιούν στοιχεία των πολιτών. Αυτά λοιπόν θα συγκεντρωθούν στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και από εκεί όλες οι βάσεις θα διαλειτουργήσουν ώστε να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση για την ταυτοποίηση των ανθρώπων, για την ταυτοποίηση των πολιτών. Καταλαβαίνετε τη σημασία του έργου και καταλαβαίνετε πόσο αυτό θα διευκολύνει μετά τη ζωή των πολιτών και των υπηρεσιών στη διακίνηση των πληροφοριών. Η ιδέα είναι να σταματήσουμε εντελώς τη χάρτινη μεταφορά της πληροφορίας. Τα πληροφοριακά συστήματα που υπάρχουν και λειτουργούν στους φορείς δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν, θα λειτουργούν όπως είναι σχεδιασμένο. Όμως, η ενημέρωσή τους για τα στοιχεία των πολιτών θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι με χάρτη. Αυτή είναι η βασική ιδέα του Μητρώου Πολιτών και σε αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην υλοποίησή του και αναμένουμε το φθινόπωρο, με το καλό, να ανακοινώσουμε και άλλες παρεμφερείς δράσεις, διότι από την υλοποίηση του Μητρώου Πολιτών
θα έχουμε τουλάχιστον 15 μεγάλους φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι θα διαλειτουργήσουν μαζί του. Το Υπουργείο Παιδείας είναι ένας από αυτούς τους φορείς. Ήταν πιο έτοιμο, ήταν πιο καλά δουλεμένο το πληροφοριακό του σύστημα και η διασύνδεσή του επιτεύχθηκε πολύ νωρίτερα από τους υπόλοιπους φορείς. Οι υπόλοιποι φορείς, σας αναφέρω μερικούς, είναι οι ασφαλιστικοί φορείς, ο ΓΑ, η ΙΚΑ, η ΕΛΣΤΑΤ, το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Υποδομών, το ΑΣΕΠ και άλλοι τέτοιοι φορείς που ασχολούνται, που μεταφέρονται πληροφορίες ταυτοποίησης των Ελλήνων πολιτών. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε... θέλω πριν τελειώσω να εξάρω την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε σε τεχνικό επίπεδο με τα παιδιά από το Διόφοντο και ιδίως από τη μηχανοργάνωση του Υπουργείου Παιδείας, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα, επειδή δουλεύαμε σε δύο διαφορετικά δημόσια δίκτυα, το σχολικό δίκτυο και το δίκτυο σύζευξης, έπρεπε να γίνουν κάτι πολύ έτσι προσεκτικές κινήσεις για τη διασύνδεσή τους και η συμμετοχή των συναδέλφων από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Παιδείας αλλά και από το Διόφοντο ήταν καθοριστική και θέλω να την τονίσω. Επίσης θέλω να τονίσω από την υπηρεσιακή μου ιδιότητα την πολύ ισχυρή πολιτική βούληξη που έδειξαν οι δύο Υπουργοί, ο Υπουργός Παιδείας και ο Υπουργός Εσωτερικών για τη διασύνδεση αυτών των συστημάτων. Και σας τονίζω πάλι από την υπηρεσιακή μου ιδιότητα ότι αυτή η διασύνδεση θα μπορούσε να έχει γίνει και αρκετά νωρίτερα αν υπήρξε η αντίστοιχη πολιτική βούληση που επέδειξαν οι δύο Υπουργοί μας. Σας ευχαριστώ. Δεν θα με κρυγορήσω καθόλου. Θέλω να προσθέσω δύο στοιχεία τα οποία ενδεχομένως δεν είναι κοινωνία μεταξύ πολιτών και δημοσίων υπηρεσιών. Είναι και κάτι το οποίο είναι πίσω από αυτή την αποτελεσματική ηλεκτρονική διαχείριση, που είναι ο απόλυτος περιορισμός, ο εκμηδενισμός των σχέσεων συναλλαγής. Με ό,τι μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι μπορεί να δημιουργηθούν άτυπες συμπεριφορές, το λέω με όσο γίνεται κομψότερο τρόπο, οι οποίες είναι στοιχείο και αυτές της γραφειοκρατικά δομημένης σχέσης του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες. Άρα με τέτοιες παρεμβάσεις δεν στοχεύουμε μόνο σε κάποια οικονομικά ωφέλη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά στοχεύουμε στο να αναμορφώσουμε την ποιότητα των σχέσεων των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος θέλει κάποιος να πει κάτι? Διασύνδεση των δύο πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας αυτή τη στιγμή από τα ωφέλη της διαλειτουργικότητας. Τα άμεσα ορατά που είναι βεβαίως η εξυπηρέτηση του πολίτη και η καταπολέμηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών του Δημοσίου. Καθώς και σε πόσα λιγότερο ορατά ανέφερε ο κ. Μιχαλόπουλος, τα οποία όμως είναι εξίσου σημαντικά, θα ήθελα να προσθέσω ένα ακόμα που κατά την άποψή μου δεν έχει αναφερθεί ποτέ μέχρι τώρα. Η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων αναθέτει μία νοοτροπία η οποία ίσχυε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη δημόσια διοίκηση. Ότι δηλαδή τα υπουργεία αποτελούν νησίδες πληροφορίας που είναι ξεχωμένες μεταξύ τους. Το καθένα είναι αυτόνομο, είναι αυτοτελές και λειτουργεί με βάση την δική του αποστολή και το δικό του θεσμικό πλαίσιο. Όμως, κάθε υπουργείο είναι ένα γρανάζι σε μια ακόμα μεγαλύτερη, σε ένα ακόμα μεγαλύτερο σύστημα, σε ένα μεγα σύστημα που είναι η δημόσια διοίκηση στο σύνολό της. Και για να λειτουργήσει σωστά αυτό το σύστημα, είναι αναγκαίο όλα αυτά τα γρανάζια, όλα τα υπουργεία να μπορέσουν να συντονιστούν αποτελεσματικά, να συνλειτουργήσουν ώστε να παράγουν αποτελέσματα και τα αποτελέσματα αυτά να είναι και αποδοτικά. Τα αποτελέσματα να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποδοτικά. Και αυτό κάνεται ακριβώς μέσα από την διαλειτουργικότητα των πληροφορικών συστημάτων και την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με πρωτοβουλίες και με δράσεις όπως παρουσιάζεται την σημερινή συνάντηση. Ερωτήσεις. Ναι, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, είπατε... Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο. Ναι, ναι, ναι.
Κύριε Υπουργέ, είπατε στην αρχή της συνέντευξης για καταγραφή αποσιών και ειδοποίηση των γονιών. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι κάποιες πιο λεπτομέρειες πώς θα γίνεται αυτό. Η υπηρεσία βρίσκεται τώρα σε ένα στάδιο που μελετά συγκεκριμένα σχέδια. Σύντομα θα κάνουμε ανακοινώσεις. Σύντομα. Θα είναι οι γονείς με στο τηλέφωνο. Λέω, σύντομα θα κάνουμε ανακοινώσεις και θα δείτε ότι θα είναι ένα μέτωπο που θα βοηθά και τους γονείς να έχουν μια άμεση αντίληψη και πληροφόρηση για την πρόοδο των παιδιών και τους εκπαιδευτικούς να μην καταναλώνουν άσκοπα κιόλας μερικές φορές χρόνο της βάρος του κυρίως έργου του που είναι το διδακτικό. Μπορώ να περάσω κάποιες άλλες ερωτήσεις εκτός θέματος, αν δεν υπάρχει ερωτήσεις. Πολλές. Εντάξει. Η μία ερώτηση είναι, έχει υποθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκλογή για το συστήματος εκλογής στελεχών εκπαίδευση. Επίκειται κάμια δικοσαριά περίπου παραιτήσεις διευθυντών σχολείων λόγω συνταξιδότησης. Αυτούς πώς θα τους επιλέξετε τους νέους διευθυντές με το ισχύον σύστημα, θα κάνει κάποια τροποποίηση, τι σκέφτεστε να κάνετε? Όπως ξέρετε, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι απόφαση τμήματος και παραπέμπει το θέμα στην Ολομέλεια. Δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση που να παράγει συνέπειες ένομες. Συνεπώς θα περιμένουμε την οριστική άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας για να καταλήξουμε στη θέση που θα έχουμε ως Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση, η νομιμότητα προέχει. Μία ακόμα ερώτηση. Σήμερα η αναπληρώτερη Υπουργός Παιδείας άνοιξε το θέμα της βάσης του 10 για την εισαγωγή των ψηφίων στα ΕΕ. Δεν έχουμε και καιρό να δούμε τον Υπουργό. Πέστε, κύριε Σαχαβά, δεν πειράζει. Σας έδωσα την άδεια. Έχει ανοίξει το θέμα σήμερα η αναπληρώτερη Υπουργός Παιδείας η Άννα Μουσομπούλου. Μίλησε για επαναφορά βάσεων. Υπάρχει και σκέψη στο Υπουργείο και ποια είναι η θέση σας? Η κυρία Νοθοπούλ δεν άνοιξε κάποιο θέμα. Είναι ένα θέμα σε διαρκή συζήτηση στο δημόσιο διάλογο και το ζήτημα της βάσης για να μπει κάποιος σε μια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ένα από τα πολλά ζητήματα που με επιμονή συζητείται πολλά χρόνια. Το σίγουρο είναι ότι οι εξετάσεις, γιατί είμαστε σε περίοδο εξετάσεων κατά κάποιο τρόπο, έχουμε εισέλθει, θα γίνουν με τον τρόπο που γνωρίζουμε όλοι. Και αν προκύψει θέμα αλλαγής, όχι περιπτωσιολογικά το θέμα αντιμετωπισμού βάσεων, αλλά συνολικής αλλαγής του τρόπου πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα είναι αντικείμενος δημόσιου διαλόγου, χωρίς βιασύνες και χωρίς να δημιουργείται στον κόσμο κανένας είδους πρόβλημα. Δεν αφορά το παρόν, αφορά το μέλλον και θα έλεγα όχι το σύντομο μέλλον. Για να κλείσουμε ένα θέμα, μιλήσατε για τι παρελάσει. Επειδή γράφετε αυτέ τι μέρε. Τρίτη ερώτηση, πέστε μου. Γράφετε αυτέ τι. Παρακαλώ. Κατάλαβα μια συνέντευξη. Όχι, δεν το θέμα. Άλλο τίτλο θα βάλουμε σήμερα. Λοιπόν, συνέντευξη το θέμα. Μα δεν βγαίνει η λύση. Θα διαβάσω και εσύ κάποια συνέντευξη με τον Υπουργό άλλη μέρα. Λοιπόν, σύντομα θα απαντήσω. Συγγνώμη, παρεμβαίνω έτσι. Προχθέ γίνανε οι παρελάσει. Κάποιο θα ενημερωθεί για αυτά τα πράγματα. Προχθέ γίνανε οι παρελάσει. Δεν υπάρχει καμιά σκέψη του Υπουργείου του θέματο αυτού. Συνεπώ. Θα πρέπει τα ζητήματα που απασχολούν ένα τμήμα της δημόσιας κοινής γνώμης να συζητούνται στην ώρα τους και όχι με έναν τρόπο ευκαιριακό. Επαναλαμβάνω, το Υπουργείο δεν έχει συζητήσει το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άμα θες συνέντευξη... Έτσι, κάνει. Μου είχες πει.